Η Ερήμη βρίσκεται κοντά στο Κολόσι, την Επισκόπη και το Κούριο, ένα αναποσπαστό μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής περιοχής, η οποία σε μαγεύει τόσο για την αξιοθαύμαστη αρχαιολογία της, όσο και για τη σύγχρονη οικονομική της ανάπτυξη. Ο σημερινός και ίσως και ο προϊστορικός οικισμός της Ερήμης είναι στενά συνυφασμένος με τον ποταμό του Κούρι, που οπωσδήποτε στα παλιά χρόνια θα φιλοξενούσε περισσότερες ποσότητες νερού στην κήτη του. Όπως και σήμερα, έτσι και στα παλιά χρόνια η οικονομία αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Ωστόσο, σήμερα η Ερήμη είναι εκτισμένη πολύ κοντά στη Μεγαλούπολη της Λεμεσού, πλάι στη στρατιωτική βάση της Επισκόπης Ακρωτηρίου, ενώ διαμέσου του χωριού περνά ο κύριος δρόμος Λεμεσού Πάφου. Το χωριό έλυσε το πρόβλημα της εργοδότησης, ενώ στις λιγοστές εκτάσεις καλλιεργούνται τόσο ξηρικά όσο και αρδευόμενα φυτά. Πλάι στα λίγα σπεριδοειδή, τα μπέγια, τα λαχανικά, τις αιγές και τις χαρουπιές, κατά τους ανοιξιάτικους μήνες φυτρώνει μια ανεπανάληπτη ποικιλία αγριολούλουδων, δίπλα στις ξηρικές καλλιέργειες που δημιουργούν ένα σπάνιο πανηγύρι χρωμάτων. Εντυπωσιακή, λουδιασμένη κήπη με τα σπάνια, συχνά εξωτικά φυτά. Πρόσφατα το χωριό γνωρίζει μια άλλη οικονομική ανάπτυξη. Σύγχρονα, συχνά πολυτελή αγροτόσπιτα σε περίοπτες θέσεις του οικισμού κτίστηκαν με πολυοδομικό σχέδιο και ενοικιάζονται ή πολλούνται σε αλλοδαπούς. Έτσι, το χρώμα, το φως, η θερμοκρασία και το καμπυλόγραμμο ανάγλυφο, αυτόν οι φυσικοί πόροι της Ερήμης, προσφέρονται για τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη. Για το πανέμορφο αυτό χωριό μίλησε στην εφημερίδα Λεμεσός ο πρόεδρος της κοινότητας Ερήμης Πανίκος Χατζηχαμπής, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα διάφορα έργα ανάπτυξης που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα, όπως η ανάπλαση του πυρήνα σχεδόν όλης της παλιάς Ερήμης, η υπογειοποίηση των υπηρεσιών της ΑΕΚ και της ΣΥΤΑ, η δημιουργία δύο θεάτρων, η πλακόστρωση των δρόμων και άλλα πολλά. Ο κύριος Χατζηχαμπής τόνισε ακόμη την ιστορικότητα της περιοχής, σημειώνοντας πως πλέον έχουν αναδείξει κάποια χτίρια της ύστερης εποχής του Χαλκού, τα οποία είναι επισκέψιμα στο κοινό. Με ευρωπαϊκά κονδύλια, ανάπλαση του πυρήνα μας, σχεδόν δηλαδή όλης της παλιάς Ερήμης έχει γίνει ανάπλαση, ήταν το πρώτο έργο μαζί με τον Καροπαναγιώτη, που έγιναν διαρθρωτικά έργα, με τα διαρθρωτικά ταμεία έργα. Έχουμε δηλαδή υποειδοποιήσει τις υπηρεσίες της ηλεκτρικής και της ΣΥΤΑ. Έχουμε κάνει δύο θέατρα. Έχουμε πλακοστρώσει όλους τους δρόμους. Έχουν γίνει πεζοδρόμια. Έχει γίνει δίκτυο αποχετεύσεων, το οποίο είναι έτοιμο να ενωθεί όταν λειτουργήσει στην περιοχή μας τέτοιο. Αλλαγή του δικτύου υδατοπρομήθειας, το οποίο έχει αναβαθμίσει αρκετά την κοινότητα. Έχει προσφέρει στην καλύτερη κυκλοφορία, την οδική κυκλοφορία. Συνεχεία δημιουργήσαμε έναν κοινοτικό κήπεδο, το οποίο μπορεί και έρχονται και ομάδες από την γύρω περιοχή. Διότι έχουμε ένα ξενοδοχείο, έχουμε ξενοδοχειακές διαμερίσματα τουριστικά και ξενοδοχείο στην περιοχή μας και ομάδες από το εξωτερικό που έρχονται και μένουν εδώ, χρησιμοποιούν αυτόν τον γήπεδο, στο δίνουμε για να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον γήπεδο. Με το πρόγραμμα Interreg 3 Ελλάδα Κύπρος έχουμε αναδείξει κάποια σπήλαια της ύστερης εποχής του Χαλκού στην περιοχή μας, τα οποία είναι επισκέψιμα πλέον, που μπορεί να δει ο άνθρωπος, οποιοσδήποτε επισκέπτης, πώς ζούσαν πριν χρόνια, πώς εργάζονταν και πού διέμεναν πριν 3.500 χρόνια ο κόσμος εδώ. Είναι βόρεια της Ερήμης, στην περιοχή Πιθάρκα, γύρω η περιοχή για παλωτριωθεί όλοι για σκοπούς, για βρήματα αρχαιολογικά, αλλά σε όλα αυτά έχουν αναδειχθεί και είναι επισκέψιμα. Έχουμε τουριστικά διαμερίσματα που μπορεί να μείνει κάποιος στην Ερήμη. Είναι μια περιοχή αμφιθεατρική με απίθανη θέα προς τη θάλασσα, Επισκοπής και Λεμεσού. Είναι 5 λεπτά από τη Λεμεσό, είναι 25 λεπτά από την Πάφο, πάσον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφο των Νέων. Είναι μια περιοριστική περιοχή Ερήμη, πλέον δεν φεύγει κανένας. Αντιθέτως πάρα πολλοί Κύπροι έρχονται και αγοράζουν εδώ είτε οικόπεδες, είτε σπίτια και κατοικούν εδώ. Μάλιστα, ήδη εμάς σαν λέω, υπάρχουν φαρμακεία, υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν όλα που μπορεί να έχει μια μικρή πόλη. Όλες οι υπηρεσίες. Έχουμε πολιτιστικό όμιλο με αργοναύτες και έχουμε πολιτιστικό, ας το πούμε, όχι γραφεία. Έχουμε αίθουσα που γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχουμε συγκροτήματα χορευτικά, τα οποία ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική, την κυπριακή και από διάφορες άλλες περιοχές του ελληνισμού. Έχουμε ομάδα Καραφός τώρα στη δεύτερη κατηγορία της ΚΟΚ. Έχουμε ομάδα δεύτερης κατηγορίας της ΚΟΚ. Ποδόσφαιρο δηλαδή, ποδόσφαιρα και ποδόσφαιρο. Έχουμε δύο αθλητικά σωματεία με ιδιόκτητα κύματα με ώρες της ανέσης για να τους νέους μέσα. Εκκλησίες έχουμε εδώ την Παναγία της Χρυσοπολίτισσαν, η οποία είναι από την εποπτεία του μουσείου, διότι είναι του 14ου 15ου αιώνα. Έχουμε έναν επίσης το σπήλαιο του Αγίου Γεωργίου που του ανακαινήσαμε
και το αναδείξαμε σαν παλιό μοναστήρι, πάλι και αυτό από πολύ παλιό χρόνο είτε. Και έχουμε ακόμα τρεις εκκλησίες του Αγίου Χαρλάμπους, του τιμού προδρόμου είναι ο Πορύχος Άγιος της Κοινότητας, είναι 110-120 χρόνια. Το Αγίου Χαρλάμπου είναι μια νέα μεγάλη εκκλησία, του Ραφαήλ και της Αγίας Ειρήνης, τούτο που έχουν. Η μεσαιωνική ιστορία του χωριού καταμαρτυρείται από πηγές και όπως ο Μας Λατρή αναφέρει, η ερήμη αποτελούσε οικισμό της Μεγάλης Κουμανταρίας. Αλλά και οι δύο εκκλησίες του χωριού, εκείνη της Παναγίας και η άλλη του Αγίου Γεωργίου, είναι μεσαιωνικές, άσχετα αν η δεύτερη έχει καταστραφεί πλήρως και έχει πρόσφατα ανακαινιστεί, σε σημείο που ο μεσαιωνικός της χαρακτήρας να έχει εξαφανιστεί. Ο συγχρονισμός αλλά κυρίως και ο αρχαίος οικισμός της ερήμης ελκύουν τον επισκέπτη που αναζητά τις βαθιές ρίζες των χωριών μας. Από τα βάθη των αιώνων ξεκινά η ιστορία του χωριού τούτου που γνώρισε άνθηση κατά τη Χαλκολιθική εποχή καθώς και το Μεσαίωνα. Σήμερα μια καινούργια ερήμη δημιουργείται με τη γεωργία, τον τουρισμό και γενικά την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό το οποίο σίγουρα αξίζει να επισκεφτείτε στην ερήμη είναι το Κυπριακό Ινομουσείο, το οποίο στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό σπίτι του χωριού. Η δημιουργία του μουσείου οφείλεται σε ιδιωτική πρωτοβουλία και στοχεύει στο να παρουσιάσει τη διαδικασία παραγωγής ίνου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κύπρος αποτελεί μια από τις αρχαιότερες χώρες παραγωγής κρασιού. Ειδικότερα η ερήμη βρίσκεται στο σταυροδρόμι των σημαντικότερων περιοχών παραγωγής ίνου της Σωτήρας και του Κολοσσιού. Στο μεν προϊστορικό οικισμό της Σωτήρας ανεβρέθηκαν σπόρες σταφυγίου, ενώ στο δε Κολόσσι παραγόταν ίνος από σταφύγια ψημένα στον ήλιο. Ο προαναφερόμενος ίνος ονομάστηκε Κουμανταρία από το όνομα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης των Ιαννίτων Υπποτών, γνωστής ως Κράντε Κουμανταρί, που διοικούσε στο Κολόσσι. Συμπερασματικά η ερήμη κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή κρασιού, εξαιτίας τόσο της γεωγραφικής της θέσης όσο και της ποιότητας του ίνου της. Στο ίνο μουσείο εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο ξεστορεί στον επισκέπτη όλες τις φάσεις επεξεργασίας του σταφυγιού από την καλλιέργεια ως την παραγωγή ίνου. Μέσα από τις φωτογραφίες μπορεί κανείς να γνωρίσει αφενός τις παραδοσιακές και αφετέρου τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ίνου. Επιπρόσθετα, στο ίνο μουσείο υπάρχουν διάφορα αντικείμενα που χρησιμεύαν στην παραγωγή αλλά και στη φύλαξη του ίνου όπως πίθη, κανάτια και άλλα. Χωρίς αμφιβολία, το ίνο μουσείο συμβάλλει στη γνωριμία του επισκέπτη με τις μεθόδους παραγωγής του ίνου, προσφέροντάς του μια συγκλονιστική εμπειρία γευστικής απόλαυσης.